Ευχαριστούμε τον κύριο Τζίμα. Παρότι το Προεδρείο δεν έχει δυνατότητα να παίρνει θέση, συμφωνώ απόλυτα με την τοποθέτησή του. Το λόγο έχει ο Μοσχόπουλος ο Σπυρίδων, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως μέλος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ως Έλληνας πολίτης, αισθάνομαι σήμερα την ευθύνη που αισθάνεται κάθε ένας από εμάς. Ευθύνη για τη σιωπηρή ανοχή που επέτρεψε τη διάβρωση του κρατικού μηχανισμού από διάφορα οικονομικά συμφέροντα, που όπως αποδείχθηκε, δεν δίστασαν να φτάσουν μέχρι το γραφείο του Υπουργού Δωροδοκώντας, χρησιμοποιώντας τις νόμιμες διαδικασίες να κερδίσουν τη συγκεκριμένη σύμβαση, δαπανώντας τεράστια ποσά. Ευθύνη για την ανεπάρκεια των ελεκτικών μηχανισμών που δεν εντόπισαν τις προκλητικά προφανείς κινήσεις του μαύρου χρήματος. Ευθύνη τέλος για το γεγονός ότι αφήσαμε το θεσμικό πλαίσιο και το πολιτικό σύστημα ανυπεράσπιστο απέναντι σε δράσεις που το οδήγησαν στην απαξίωση, κυρίως σιωπώντας. Η αίσθηση της ευθύνης είναι και ο μοχλός που πρέπει να ενεργοποιήσει και πάλι την πολιτική. Η σημερινή εικόνα της ελληνικής κοινωνίας δεν πρέπει να μας οδηγεί σε δράσεις αντανακλαστικές, αλλά σε δράσεις ουσίας, με στόχο την αποκατάσταση της αξιοπιστίας των θεσμών και της λειτουργίας του πολιτεύματος. Η συγκεκριμένη υπόθεση για την οποία το πόρισμα της Επιτροπής σας παρέχει πλήρη και σαφή εικόνα δεν αποτελεί κολυμβήθρα του Σιλοάμ για το πολιτικό σύστημα. Ο πρώην Υπουργός δεν είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος που θυσιάζεται. Είναι σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ο πιθανός δράστης εγκλημάτων του κοινού ποινικού νόμου. Εγκλημάτων που διαπράχθηκαν με την αλαζονία του ακαταδίωκτου, με την έπαρση της εξουσίας, με την ομοφανή βαθιά παράνομη δράση. Όχι, κύριοι συνάδελφοι, ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό. Θεωρώ τιμή μου που μετήχα στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Στην Επιτροπή που συμφώνησε ομόφωνα για την επάρκεια των ενδείξεων που τέθηκαν υπόψη της ολομέλειας με το πόρισμα που διανεμήθηκε για την άσκηση δίωξης σε βάρος του πρώην Υπουργού για τα αδικήματα της παθητικής δωροδοκίας και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Στην Επιτροπή που θέτει το ζήτημα της στιβαρής διεκδίκησης από το ελληνικό δημόσιο των αξιώσεών του σε βάρος και εναντίον όλων, που μεθόδευσαν όλων αυτών που μεθόδευσαν τις διαδικασίες δωροδοκώντας και διαφθείροντας κρατικούς λειτουργούς για να εισπράξουν άλλοι τα κέρδη και άλλοι τα αργύρια. Ό,τι και αν είχα ακούσει σχετικά με το λεγόμενο ξέπλυμα χρήματος, το είδα κατά τη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής να ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια μου. Offshore εταιρείες, αγορές ακινήτων, φοροδιαφυγή, πωλήσεις, μεθοδεύσεις, εικονικά συμβόλαια, αχυράνθρωπους, μανδύες νομιμότητας που κάλυπτουν την παρανομία. Σταδιακά με την ανάλυση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά τις εργασίες της Επιτροπής, απέκτησαν ονοματεπώνυμο και υπόσταση. Και πίσω απ' όλα, φανερά ωφελούμενος σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ο πρώην Υπουργός. Ούτε ο γάμος του, ούτε η πολιτική ζωή του, η πολυτελής ζωή του, ούτε τα όσα αναγράφονταν στον τύπο πριν για την περιουσία του με είχαν απασχολήσει. Όμως στην Επιτροπή ήρθαν οι εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα στιβόλαια της Τορκάσο κατέθεσαν οι υπάλληλοι τους ΔΟΕ. Ήρθε το πόρισμα των ελεκτών πόθεν έσχες της Βουλής. Αυτά ήταν αρκετά για να αποδείξουν ότι οι δικαιολογίες που προέβαλε στον τύπο ο πρώην Υπουργός ήταν σαθρές. Δήλωσε σε κάθε τόνο ο πρώην Υπουργός ότι το διαμέρισμα της οδού αεροπαγήτου αγοράστηκε από τη σύζυγό του. Ότι πλήρωσαν 450.000 ευρώ για επισκευές πριν την αγορά και το υπόλοιπο τίμημα 650.000 ευρώ το πλήρωσαν με δάνειο. Κατέθεσε ο μάρτυρας μαϊτός τους ΔΟΕ στην Επιτροπή ότι η πολίτρια εταιρεία Νόμπιλης δεν είχε υποβάλει ποτέ φορολογικές δηλώσεις και ότι για πρώτη φορά άνοιξε λογαριασμό τότε που πώλησε το διαμέρισμα και ότι το ποσό του δανείου χρησιμοποιήθηκε για να καλύψει φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας Νόμπιλης. Από την έκθεση των ελεκτών πόθεν έσχες της Βουλής και από τα συμβόλαια αγοράς άλλα αποδεικνύονται. Αποδεικνύεται ότι στις 29/11/1999 η Τορκάσο αγόρασε το συγκεκριμένο ακίνητο αντί 300 εκατομμυρίων δραχμών. Σας θυμίζω ότι την 1η Νοεμβρίου του 1999 4,5 εκατομμύρια δολάρια κατατέθηκαν στο λογαριασμό της Τορκάσο στην Κύπρο από τη Morgan Stanley της Ζυρίχης.
Αποδεικνύεται ότι τις 29 Ιανουαρίου του 2001 η Τουρκάσο πώλησε το ακίνητο στην Όμπιλης, μια αμερικανική offshore εταιρεία, για 136 εκατομμύρια δραχμές, ενώ το είχε αγοράσει 300 εκατομμύρια, χωρίς να έχει πουθενά εμφανιστεί κατάθεση του τμήματος. Αποδεικνύεται ότι το κτίριο το επισκεύασε η εταιρεία Arcon, που ανήκει στο φίλο του πρώην Υπουργού, η οποία κατασκεύασε και το άλλο κτίριο στην οδό Κόμνα Τράκα, που πουλήθηκε στην Μονίβα του Πεδίου το 2007 για 3.700.000 ευρώ. Αποδεικνύεται ότι στις 16 Απριλίου του 2010 το ακίνητο της Αεροπαγήτου αγοράστηκε από τη σύζυγο του πρώην Υπουργού με τίμημα 1.100.000 ευρώ, χαμηλότερο από την αντικειμενική αξία. Στο συμβόλαιο δηλώθηκε από την αγοράστρια ότι 450.000 ευρώ έχει ήδη καταβάλει και το υπόλοιπο ποσό των 650.000 ευρώ θα καταβάλει από δάνειο μέχρι 15 Ιουνίου του 2010. Από το πόρισμα των ορκωτών ελεκτών για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του ελεγχόμενου πρώην Υπουργού αποδεικνύεται ότι η σύζυγός του, πρώην Υπουργού, έλαβε 2 δάνεια πριν από την υπογραφή του συμβολαίου από την τράπεζα Eurobank, στις 19 Μαρτίου του 2010 ύψους 800.000 ευρώ και στις 30 Μαρτίου του 2010 ύψους 50.000 ευρώ. Στο συμβόλαιο αναφέρεται ότι το πιστούμενο τίμημα των 650.000 ευρώ θα καταβληθεί από προϊόν δανείου που πρόκειται να χορηγηθεί μέχρι τη 15η Ιουνίου, ενώ το δάνειο των 800.000 ευρώ έχει ήδη χορηγηθεί στις 19 Μαρτίου του 2010. Δηλώνεται δε προς τους ελεκτές ότι από το δάνειο πληρώθηκε ο φόρος μεταβίβασης που βαρύνει τον αγοραστή και το πιστοθέν τίμημα των 650.000 ευρώ. Ο φόρος μεταβίβασης ποσού 157.000 ευρώ περίπου πληρώθηκε τις 14 Μαρτίου του 2010. Η απόδοση του 40% περίπου του ποσού των 650.000 ευρώ σύμφωνα με την κατάθεση του κυρίου Μαϊτού για κάλυψη φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπόν υποχρεώσεων της εταιρείας Νόμπιλης έγινε κατά πάσα πιθανότητα πριν από την υπογραφή του συμβολαίου και πριν από την εκταμείευση του δανείου της 19 Μαρτίου του 2010. Αυτό γιατί στις 17 Τρίτου του 2010 εκδόθηκε φορολογική ενημερότητα για την Νόμπιλης, πράγμα που σημαίνει ότι οι όλες φορολογικές υποχρεώσεις είχαν εξοφληθεί πριν. Η εταιρεία Νόμπιλης ανήκει σε έναν ελληνοαμερικάνο γιατρό ονόματι Γεωργουλάκη Νικόλαο, εκπρόσωπο της εταιρείας Νόμπιλης στην Ελλάδα, ως προς τα φορολογικά δε είναι η κυρία Λαμπροπούλου. Από το 2007 έως το 2010 που το σπίτι είναι νοικιασμένο φαίνονται καταβολές ενοικίων σε μηνιαία βάση σε λογαριασμό της Λαμπροπούλου και της μητέρας του Γεωργουλάκη, η οποία στο ΣΔΟΕ δήλωσε πως δεν έλαβε κανένα ποσό. Η κυρία Λαμπροπούλου διαχειριζόταν και τα χρήματα της Τουρκάσου. Η Τουρκάσου εισέπρατε μίσθωμα 50.000 περίπου ευρώ το μήνα από την εταιρεία Μπάμπης Βοβός ΑΕ για το ακίνητο της Κηφισίας 7, που ήταν μισθωμένο στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και όταν πωλήθηκε στην Ιερά Μονίβα του Πεδίου, το μηνιαίο μίσθωμα έφτασε τις 56.500 περίπου ευρώ. Φαίνεται ότι τα ποσά των μισθωμάτων που αποτελούν καρπούς του παράνομου χρήματος τα διαχειριζόταν η κυρία Λαμπροπούλου και από αυτά πληρώθηκαν και οι επισκευές στο κτίριο της Διονυσίου Αεροπαγήτου και η ανοικοδόμηση στην Κόμνα Τράκα. Το ακίνητο που αγόρασε ο πρώην Υπουργός από τον πρώτο του ξάδερφο Ζήγρα, ο ξάδερφός του, που μέχρι τον Οκτώβριο τουλάχιστον του 2010 είναι ιδιοκτήτης της Τουρκάσο, το είχε αγοράσει το 1999, όταν δηλαδή έρχονταν τα χρήματα από την Ελβετία στην Κύπρο, και το 2004 το αγόρασε ο πρώην Υπουργός, χωρίς να αποδεικνύεται και ότι κατέβαλε τίμημα. Τα δύο μεγάλα ακίνητα που είχε αγοράσει το 1999 η Τουρκάσο, τον πέμπτο όροφο μαζί με 22 θέσεις γκαράζ στην Κηφισίας 7 και το κτίριο που ανοικοδόμησε στην Κόμνα Τράκα, πουλήθηκαν και τα δύο στην Ιερά Μονίβα το πεδίο με συνολικό τίμημα 9.700.000 ευρώ. Από αυτά 700.000 ευρώ ξαναγύρισαν στο λογαριασμό της Μονής και τα 9 εκατομμύρια ευρώ τα διαχειρίστηκε ο Σακπατζίδης, που εμφανίστηκε δήθεν ως δικαιούχος της Τουρκάσο, ενώ δικαιούχος ήταν ο κύριος Ζήγρας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Επιτροπή και που έχουν αναλυτικά καταγραφεί στο πόρισμα, για μένα όπως και για όλα τα μέλη της Επιτροπής, θεμελιώνουν την πρόταση για άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του πρώην Υπουργού. Δεν κατασκεύασε η Επιτροπή ούτε τις εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδας που είχα συνταχθεί όταν ερευνούσε η Βουλή το σκάνδαλο του Βατοπεδίου, ούτε την απάντηση της ΜΟΚΑΣ στο αίτημα δικαστικής συνδρομής,
ούτε τα συμβόλαια αγοραπολισίας. Τα βρήκε, τα μελέτησε και τα αξιοποίησε. Δεν κατασκεύασε η Επιτροπή το κατηγορητήριο της εισαγγελίας του Μονάχου και της καταθέσεις των μαρτύρων. Δεν κατασκεύασε η Επιτροπή την εταιρεία Morelia Trading, ούτε την εταιρεία Torcaso, ούτε την εταιρεία Nobilis. Η Επιτροπή βρήκε ότι η παναμέζικη εταιρεία Morelia Trading ανήκει στον Οράτιο Μελά. Ότι ο Οράτιος Μελάς έχει ένα γιο που ονομάζεται Κύρος, που συμπίπτει με το όνομα αναφοράς του λογαριασμού στη Morgan Stanley, όπου ο διαχειριστής των παράνομων πληρωμών της Φέροντα, της Φέροσταλ, Ματαντός, έκανε καταθέσεις. Από δημοσιεύματα του τύπου, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, έμαθα στη συνέχεια ότι ο Οράτιος Μελάς έχει σχέση, νομίζω κουμπάρος, με τον Ζήγρα, τον ξάδερφο του πρώην Υπουργού και εμφανιζόμενο ως ιδιοκτήτη της Torcaso μέχρι το 2010. Αναφέρω τα παραπάνω, αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, επειδή λέχθηκε ότι η Επιτροπή ασκεί πολιτική δίωξη με νομικό μανδύα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τα πρώτα φοιτητικά μου χρόνια είμαι μέλος του ΠΑΣΟΚ, όπως υπήρξε μέλος και στέλεχος και ο πρώην Υπουργός, όπως και οι 112 συνάδελφοι που υπέγραψαν την πρόταση για την κίνηση της διαδικασίας άσκησης δίωξης. Είμαι Έλληνας πολίτης και μέλος της Βουλής. Η κομματική μου ιδιότητα δεν αποτελεί εμπόδιο, έτσι ώστε από εδώ, από το βήμα της Βουλής, να συμφωνήσω για την παραπομπή του πρώην Υπουργού ως δράστη αδικημάτων του κοινού ποινικού δικαίου και να ζητήσω τη δίωξή του γι' αυτό. Έτσι θα κριθεί τελικά από το αρμόδιο δικαστήριο. Αντίθετα, αυτές μου οι ιδιότητες μου επιβάλλουν την υποχρέωση να το πράξω, γιατί ούτε εγώ, ούτε οι συνάδελφοί μου στο ΠΑΣΟΚ, ούτε και κανείς άλλος, πιστεύω στην αίθουσα αυτή, σε όποιο κόμμα και να ανήκει, δεν μπορεί να σιωπά όταν τα αντικειμενικά στοιχεία κραυγάζουν ότι ναι, υπάρχουν επαρχείς ενδείξεις ότι διαπράχθηκε το αδίκημα της παθητικής ροδογίας. Ναι, υπάρχουν επαρχείς ενδείξεις ότι το παράνομο χρήμα επιχειρήθηκε να νομιμοποιηθεί ώστε να αποτελέσει νόμιμη περιουσία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επάρκεια των ενδείξεων όπως καταγράφονται στο πόρισμα δεν μπορεί παρά να οδηγήσει στην άσκηση ποινικής δίωξης όπως οδηγούσε, θα οδηγούσε σε κάθε περίπτωση και για κάθε πρόσωπο εντός και εκτός της Βουλής. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλουμε η αλήθεια να λάμψει, όποια και αν είναι αυτή. Είναι ο μόνος τρόπος να διαφυλάξουμε τη δημοκρατία και επειδή ο αγώνας για τη δημοκρατία είναι αυτός, πρέπει να είναι κοινός για όλους μας. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Ντινόπουλος Αργύρης, βουλευτής.